Ο αντιπρόεδρος Βουλής, ο κ. Δημήτρης Καμένος, είναι μαζί μας εδώ στο ραδιόφωνο 24/7. Κύριε αντιπρόεδρε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Αρβανίτη, κύριε Κλώσσα. Καλημέρα. Καλή επιτυχία σε εκπομπή σας και χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Τα θέματα είναι. Πολλά υγεία και όλα τα άλλα τα βρίσκουμε. Αυτό κάποια στιγμή. Μεγάλη αλήθεια. Τρία είναι τα θέματα σήμερα. Τα αφορολογικά που είναι κάθε χρόνο. Παρακαλώ. Και το συζητάμε. Η ΣΕΚΑΠ είναι για μας ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και το τρίτο θέμα, αν θέλετε, το βάζετε πρώτο, το βάζουμε πρώτο, είναι αυτό που ξεκινάει ο τζόγος, δηλαδή, με το όνομα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Σας ρωτώ, η χώρα δεν έχει μία, πέρα από τις μειοψηφίες και τις πλειοψηφίες, δεν έχει μία πάγια θέση στο θέμα της ονομασίας της Πουγουδουμού? Υπάρχει μία θεσμικά πάγια σας ζητάω, θέση, πιο πολύ, έτσι, θεσμικά σας ζητάω πιο πολύ. Είναι ανιρτημένη στο site του Υπουργείου Εξωτερικών. Ωραία. Υπάρχει μία πάγια θέση. Αυτή τη θέση την ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση στις συνομιλίες της? Δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες, διότι πρόκειται περί διαπραγμάτευση η οποία είναι αυστηρά απόρριτη και σε υψηλό επίπεδο για λόγους εθνικής ασφαλείας, φαντάζομαι, και εθνικής στρατηγικής. Δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες, αλλά φαντάζομαι, όπως είπε ο κύριος Κοντζιάς, την ακολουθεί και θα γίνει μια ψηφοφορία μέσα στη Βουλή όταν έρθει η ώρα να συζητηθεί και μέσα στο Κοινοβούλιο η όποια απόφαση. Ή όποια κυβέρνηση οφείλει να τηρεί, εκτός άμα γίνει νέο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Ναι. Έτσι είναι. Λογικό θα είναι αυτό, αλλά υπάρχουν και κάποιες αλλαγές στα γεωπολιτικά τις τελευταίες ημέρες, τον τελευταίο μήνα, και με την αλλαγή της κυβέρνησης στα Σκόπια, στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και νομίζω ότι η Ελλάδα διαπραγματευτικά πρέπει να τα εκμεταλλευτεί ως ισχυρός παίχτης στην περιοχή, πολύ ισχυρός γεωπολιτικά για πολλούς λόγους. Διότι, για παράδειγμα, τα Σκόπια αυτή τη στιγμή το ΑΕΠ του στηρίζονται από την ελληνική οικονομία και τις ελληνικές επενδύσεις. Θέλουν να μπουν στο ΝΑΤΟ. Έχουμε διάβλους δρόμους υποδομών μεταφορών προς την κεντρική Ευρώπη, οι οποίοι θα περνούν και μέσα από τη χώρα αυτή. Έχουμε το δικαίωμα του βέτου, αν θέλετε, και διαπραγματευτικά να θέσουμε τους όρους μας. Και επειδή η συγκεκριμένη χώρα, επειδή έχει ένα μείγμα πληθυσμού και πολλών αλβανοφόνων και πολλών άλλων, προσωπικά πάντα μιλάω, δεν θα τους εμπιστευόμουν στο μέλλον ότι δεν θα έχουν κάποιο άλλο είδους αλυτρωτισμό με μια άλλη κυβέρνηση, όταν αλλάξουν εσωτερικά, γιατί είναι πολύ ρευστά τα πράγματα στις πολιτικές από τη συγκεκριμένη χώρα, τα δεδομένα μέσα. Και μπορεί να μας ξαναβγάλουν ένα χάρτη με την Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική να ανήκει σε αυτούς. Ως πρώην Μακεδόνες. Οπότε εκεί κάτι θα προσέχουμε. Ναι, ναι, θα προσέχουμε. Συνολικότερα την στρατηγική μας, διότι έχουμε δει χάρτες, όπως έχω αναδείξει, στην 5η Δημοτικού της Αλβανίας, με την Ήπειρο και την Πρέβεζα μέσα στους σχολικούς χάρτες στο Δημοτικό της Αλβανίας. Έχουμε έγερση τσάμιδων. Γενικά είναι μια περίεργη και ύποπτη αυτή τη στιγμή η κατάσταση στα Βαλκάνια. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Και εδώ, αν μου επιτρέπετε να πω, εγώ έχω διαφωνήσει και με την φιλοτουρκική στροφή της κυβέρνησης και για το θέμα του Μουφτή και για το θέμα της σχέσης που θέλουμε να αναπτύξουμε με την Τουρκία, όταν η ίδια η Τουρκία κάνει και χθες και σήμερα επιθετικές ενέργειες. Επιθετικές. Του Μουφτή, σε τι διαφωνείτε, που θα εκλέγουν το Μουφτή τους οι Έλληνες πολίτες που είναι μουσουλμάνοι? Ναι, αυτό δεν πρέπει να συμβεί και δεν συμβαίνει, γιατί δεν προβλέπεται από κάποια συνθήκη, διότι οι μουφτίες, όπως και όλες οι εκκλησίες, είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ως τέτοια, μέχρι να αλλάξει μορφή όλων των εκκλησιών, να γίνει νομικό πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, θα πρέπει, και έτσι ορίζει ο νόμος και ο σύστημα, διορίζονται από το κράτος για πολλούς λόγους, αμείβονται κτλ. Κτλ. Εάν αλλάξει αυτό, τότε, επειδή ο κύριος Ερντογάν μίλησε, όπως είδαμε σε εκείνο το απόκομα, το βίντεο που μίλησε στα παιδιά για την πατρίδα μας, την κοινή και τη μεγάλη Τουρκία, και τα σύνορα της καρδιάς του, θα έχουμε αποσχιστικές τάσεις, οι οποίες είναι σίγουρο θα συμβούν, και αυτό θα επιφέρει κίνδυνο στην εθνική ασφάλεια και στην ενότητα των συνόρων μας. Αμφισβητείτε πάντως, κύριε Καμέν, ότι όλη η ομιλία ήταν για την κοινή πατρίδα και τη μεγάλη Τουρκία. Λέγεται ότι στα ίδια παιδιά είπε και για την Ελλάδα και για την ελληνική σημαία και για την πατρίδα που βρίσκονται και για την πατρίδα που είναι και για το αν είναι Έλληνες τα παιδιά. Αλλά είναι μια κουβέντα. Είναι Έλληνες πολίτες, ναι. Αλλά όταν λέει ότι είμαστε όλοι Τούρκοι, δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα. Νομίζω ο κύριος Ερντογάν έχει μια επιθετική πολιτική του συγκεκριμένου ρόλου που θέλει να παίξει, του χαλίφη και του αρχηγού, αν θέλετε, των μουσουλμανικών χωρών της περιοχής, και ένας συνομιλητής με τη Δύση και με τη Ρωσία και με όλους. Χθες παρήγγειλε 400, πηγαίνει απέναντι στην Αμερική. Χθες παρήγγειλε γεωτρύπανο, το στέλνει στην ΑΟΣ της Κύπρου να τρυπήσει, επιθετική ενέργεια. Να είναι καλά, αν υπάρχει Θεός, να είναι καλά να έχει τον Ερντογάν στην Τουρκία, κύριε Καμένα. Συγγνώμη, αν ναι. Αν υπάρχει Θεός,
να έχει τον Ερντογάν καλά. Να είναι εκεί. Διότι οι ενέργειες που κάνει μόνο από μονοτισμό φέρνουν στην Τουρκία και ουσιαστικά κάνουν την Ελλάδα τον σοβαρό παίκτη της περιοχής. Ναι, και γι' αυτό θα πρέπει γεωπολιτικά. Ας είναι καλά ο Ερντογάν. Μακάρι να κάνει τέτοια. Χρειάζεται να υπάρχει, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας, αλλά απ' την άλλη δεν πρέπει δηλαδή, να το πρέπει χάλασε, να, πού μας χάλασε εμάς. Ατζέντα του. Η ατζέντα. Μα η Τουρκία. Αυτή είναι η γειτονέα μας. Κύριε Καμένε, συγγνώμη. Αυτή είναι η γειτονέα μας. Αυτή είναι. Συμφωνώ απολύτως. Δεν μεταφέρονται οι χώρες. Και εδώ κοιτάς αν η εξωτερική σου πολιτική έχει μια συνέπεια, μια σοβαρότητα και μια ευθύνη. Στην προκειμένη περίπτωση, αφού πάμε λίγο πίσω στον Ερντογάν, ερώτηση είναι ευθύς. Κέρδισε ή έχασε ο Ερντογάν? Εγώ έχω άποψη. Εγώ πιστεύω ότι κέρδισε η ελληνική κυβέρνηση. Εσείς τι πιστεύετε? Έχασε. Εγώ πιστεύω ότι κέρδισε ως ένα μεγάλο σημείο, αλλά βλέπεις ότι τα απόνερα της επίσκεψης είναι άκρως επιθετικά. Ο κ. Ερντογάν ήρθε εδώ πέρα για να φτιάξει το προφίλ του. Okay, εντάξει, εμείς δημοσιοποιήσαμε πλέον. Ήταν η μικρότερη συγκέντρωση που έγινε ποτέ στην Κομωτινή με τρούχο αξιωματούχο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, δεν τον υποδέχτηκαν, όπως είδατε στην εικόνα, οι τρεις παράνομοι μουφτίδες. Εντάξει. Η εικόνα είναι, όπως λένε και οι Κινέζοι, χίλιες λέξεις. Δηλαδή η εικόνα μένει. Στο για αυτούς που θέλουν να διαβάσουν. Ναι. Για το εσωτερικό της Τουρκίας μένει. Δεν νομίζω ότι ο κ. Ερντογάν είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα στο εσωτερικό της Τουρκίας. Φαντάζομαι ότι στο Βερολίνο δεν άλλαξε εικόνα για τον κ. Ερντογάν επειδή τον υποδέχτηκαν τρεις μουφτίδες. Όχι, αλλά ξέρετε τι έγινε προεκλογικά και όχι μόνο με τον κύριο Ερντογάν. Εκεί πέρα γιατί του επέτρεψαν να κάνει και συγκεντρώσεις. Απλά... Για ποιο λόγο οι Γερμανοί δεν του επέτρεψαν να κάνουν συγκεντρώσεις? Για ποιο λόγο φαντάζεται ο κόσμος? Μα για έναν πολύ απλό λόγο. Δηλαδή θα έκανε εξαγωγή των εσωτερικών του θεμάτων μέσα στην Ευρώπη και μέσα σε χώρα η οποία ήθελε να ζει φιλειρηνικά η Γερμανία. Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Η γλώσσα του κυρίου Ερντογάν δεν είναι φιλειρηνική πάντοτε. Και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Ναι. Ποτέ δεν είναι φιλειρηνική. Και οι πράξεις του, δηλαδή αυτή τη στιγμή όταν παίρνει 400 και πηγαίνει ενάντια στο ΝΑΤΟ. Στην Αμερική. Και εμείς, και θέτω και ένα άλλο θέμα, προχθές στον ΟΗΕ, που ήταν η ψήφος για την Ιερουσαλήμ, είπαμε όχι. Ναι. Εγώ θα ήμουν σκεπτικός στο όχι. Εμείς έχουμε ένα αμυντικό δόγμα και ένα τόξο αυτή τη στιγμή. Αίγυπτος, Κύπρος, Ισραήλ, έχουμε τεράστια συμφέροντα αμυντικά, γεωπολιτικά. Θα έπρεπε π.χ. να απέχουμε σε πρώτη φάση. Να μην πούμε όχι. Να απέχουμε από κάτι που ισχύει εδώ και 50 χρόνια με διεθνείς συνθήκες, με αποφάσεις διεθνών οργανισμών ότι η Ιερουσαλήμ, είναι μια νεκρή ζώνη δυστυχώς και δεν είναι πρωτεύουσα ούτε των Ισραηλινών ούτε των Παλαιστινίων. Άσχετα με και οι δύο θέλουν να την κάνουν πρωτεύουσά τους. Και με μια απόφαση ενός τύπου του κυρίου Τραμπ, έστω και αν είναι. Εντάξει, πρόεδρος των ΗΠΑ. Θα αλλάξουμε ξαφνικά τις αποφάσεις των διεθνών οργανισμών? Κοιτάξτε, είναι πολύ πιο σύνθετα τα ζητήματα από ό,τι τα θέτουμε. Είναι πολύ πιο σοβαρά. Αν δείτε την ψηφοφορία και το πώς ψήφισαν, ήταν 9 χώρες ναι, δηλαδή Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες και 6-7 νησιά του Ειρηνικού. Ναι. Ήταν 35 αποχές. Και ο Καναδάς μέσα και η Αυστραλία κτλ. Και ήταν 128 όχι. Ναι. Εγώ λέω. Ξέρετε πόσο απέχει η Αυστραλία από την Παλαιστίνη? Το κατανοώ. Απλώς είναι ένα διεθνές παιχνίδι και η εικόνα. Διεθνώς το οποίο πρέπει να έχουμε και εμείς εδώ, σε αυτή την γωνιά, την ευαίσθητη και την πολύπαθη και την πολυματωμένη, εδώ και χιλιάδες χρόνια, της υδρογείου, θα πρέπει να προσέχουμε με ποιον έχουμε στρατηγική σχέση καλή. Γι' αυτό λέω αποχή. Δεν είπα όχι. Εγώ δεν θα ψήφιζα. Εγώ, αν με ρωτάγα, δεν θα λέγα. Θα λέγα αποχή τώρα. Διότι ο Ισραηλινός είναι αυτός που αυτή τη στιγμή εγώ έχω καλές σχέσεις και η Αμερική για να διαφυλάξω τα συμφέροντά μου και στο Αιγαίο και στην Κύπρο και τους υδρογονάνθρακες και τα σύνορά μου, μέχρι και το ΝΑΤΟ που έφερε εδώ πέρα τις φρεγάτες και είχα μειωμένες ροές από τους μετανάστες από τον κύριο Ερντογάν πέρσι. Αν καταλαβαίνω καλά, κυρία Αντιπρόεδρε, έχετε σοβαρές διαφωνίες στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής και μάλλον δικαιώνεται η Νέα Δημοκρατία που λέει ότι πρέπει να το αποφασίσετε. Αν δηλαδή έχετε άλλη εικόνα εσείς για το θέμα του Ερντογάν, αν βγάλαμε ήδη σήμερα ότι διαφωνείτε με το κομμάτι της στάσης μας στο Παλαιστινιακό. Και με το θέμα των Σκοπίων. Με το φιλοτουρκικό είπα. Δεν διαφωνώ. Εγώ είπα η γνώμη μου θα ήταν ότι θα έπρεπε να έχουμε μια άλλη στάση λίγο πιο επιφυλακτική. Να μην πηγαίνουμε στα άκρα ούτε στο ναι ούτε στο όχι. Διότι σήμερα δεν έχουμε φίλο μας στην Τουρκία, στην ΑΟΣ της Κύπρου και στο Αιγαίο. Και στη δική μας ΑΟΣ. Έχουμε το Ισραήλ, έχουμε την Αίγυπτο που χαράσουμε ΑΟΣ, έχουμε την Ιταλία, με την Αλβανία τα βρήκαμε. Η Αίγυπτος εδώ πρέπει να κοιτάξουμε. Η Αίγυπτος δεν ψήφισε στον ΟΗΕ. Όχι υπέρ του Ισραήλ. Η Ελλάδα ψήφισε όχι. Η Αίγυπτος τι ψήφισε? Η Αίγυπτος τι ψήφισε? Όχι. Τότε γιατί. Χαρά.
Καλά, η Αίγυπτος τώρα είναι σαν να μιλάμε τώρα Ελλάδα και Τουρκία μετά από πόλεμο, δεν θα μπορούσε να ψηφίσει ποτέ η Αίγυπτος, ναι, ούτε η Σαουδική Αραβία, ούτε το Ιράν. Ναι, αλλά εντάξει, ο αραβικός κόσμος, ο αραβικός κόσμος εκεί είναι. Ο αραβικός κόσμος πήγε σύσσωμος, όχι. Προφανώς. Άρα εσύ για να πας δίπλα στο Ισραήλ θα βρεθείς απέναντι με ολόκληρο τον αραβικό κόσμο και με την κοινή λογική και με τις διεθνείς συνθήκες. Η αποχή είναι μια σοβαρή στάση. Σε αυτή την χρονική περίοδο. Είναι η άποψή μου, η ταπεινή μου. Ναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε γεωπολιτικά, για μένα πιθανό είναι η εποχή να ήταν μια καλή στάση. Να μην πάρουμε θέση τώρα, διότι, σας λέω πάλι, οι Ισραηλινοί και οι Έλληνες φιλούν την ΑΟΣ της Κύπρου και μετά θα φυλάτουν και την ΑΟΣ της Ελλάδος με την Αίγυπτο. Κάποια στιγμή. Δηλαδή, έχουν γίνει κοινές ασκήσεις. Μην ξεχνάτε, να ξέρει ο κόσμος ότι έχουμε καλέσει Άραβες των Εμμυράτων και φανατικούς Άραβες, θέλετε, πολιτικά, και κάνουν κοινές ασκήσεις με τους Ισραηλινούς. Αυτό είμαστε η μόνη χώρα που το έχει επιτύχει. Και πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό. Κοινές στρατιωτικές ασκήσεις αεροπορικές. Δεν νομίζω με προαιώνιους εχθρούς. Με διαιτητή την Ελλάδα. Για το καλό και για την ειρήνη. Νομίζω σε αυτό πρέπει να επενδύσουμε. Μας έχει συνδέσει το πετρέλαιο και το αέριο της περιοχής και όχι η αγαπημένη φιλία που έχουν οι Ισραηλινοί. Έτσι είναι και νομίζω ότι οι Ισραηλινοί πρέπει να. Πρέπει να μιλάμε τη γνώση της αλήθειας. Τα γεωπολιτικά αυτή τη στιγμή και οι ανάγκες και η Συρία και όλα αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή θα πρέπει να διαφυλάτουμε τα συμφέροντά μας για τις μελλοντικές γενιές. Να σας ρωτήσω, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Καμένε. Παρακαλώ. Αν έρθει, που θα έρθει κάποια στιγμή, αν ανατολισμός συνθήκες και θα πρέπει, θα έρθει το θέμα της ονομασίας της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Η ονομασία λογικά, όπως το καταλαβαίνω, σύνθετη θα είναι. Και συζητούσαμε για το γεωγραφικό προσδιορισμό. Αυτά από το 90 τα συζητάμε. Εσείς τι θα κάνετε? Έχουμε μία θέση πάγια ως ανεξάρτητοι Έλληνες, την οποία την έχουμε από ιδρύσεως, αν και εγώ δεν ήμουν τότε πολιτικός, ότι δεν θα μπορέσουμε να αποδεχτούμε προσδιορισμό με τον όρο Μακεδονία σε αυτή τη χώρα. Οπότε θα εμείνουμε, όπως είπε και ο Πρόεδρος, σε αυτή τη στάση. Διαφωνώ με το θέμα της δεδηλωμένης που θέτει η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι έχουμε το πάνω χέρι στη διαπραγμάτευση και επειδή δεν είναι έμπιστος συνομιλητής η συγκεκριμένη χώρα, όπως εξήγησα στην αρχή της συζήτησής μας, θα πρέπει να επιβάλλουμε τη θέση μας και να μην υπάρχει όρος Μακεδονία αυτή τη στιγμή, διότι έχουμε αυτή τη στιγμή διαφορετική δύναμη εμείς. Δεν είναι λίγο ουτοπικό το 2017 να πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξει όνομα χωρίς τον όρο Μακεδονία μέσα? Δηλαδή μετά από 25 χρόνια που σχεδόν όλοι τη λένε με κάποιο τρόπο Μακεδονία, οι πάντες. Γεωγραφικά. Δεν είναι γεωγραφικό το ζήτημα, όπως γνωρίζετε. Στα σχολεία τους έχουν μέσα και τη Χαλκιδική. Δεν λέω ότι είναι γεωγραφικό. Αν το θέσουμε γεωγραφικό και το αλυτρωτικό, όπως και οι Τσάμιδες μέχρι την Άρτα των Αλβανών, τότε έχουμε πρόβλημα. Λέω ότι η διεθνής κοινότητα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο χρησιμοποιεί τον όρο Μακεδονία. Δηλαδή, μπορούμε να το αλλάξουμε εμείς αυτό τώρα ξαφνικά? Ναι, γιατί όλα αλλάζουν. Διότι εάν συνενέσει η χώρα και οι πολίτες οι οποίοι ζουν και το ΑΕΠ του στηρίζει την ελληνική δημοκρατία, που εμείς στηρίζουμε τη χώρα, εμείς θα τους βοηθήσουμε, εμείς είμαστε ο ισχυρός ψυχής. Δεν είχαμε αλυτρωτικές και επεκτατικές θέσεις. Είμαστε ένας φιλιρηνικός λαός και δημοκρατικός, όπως δεν πρέπει να ανεχθούμε αλυτρωτισμό και επεκτατισμό ή διχαστικά φαινόμενα από το γείτονα. Πρέπει να δείξει καλό χαρακτήρα. Δεν δείχνει, και επειδή δεν υπάρχει εμπιστοσύνη αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να δεχτούμε τον όρο Μακεδονία. Νομίζω θα μπορούν να ζήσουν πολύ πιο ειρηνικά και πολύ πιο εύπορα χωρίς τον όρο Μακεδονία. Μέσα στον προσδιορισμό τους και δεν θα τους προσβάλλει, δεν θα τους αποχαρακτηρίσει σε κάτι στη μελλοντική τους πορεία στο διεθνές γίγνεσθε, η συγκεκριμένη χώρα. Έχει και πολύ μεγάλη αλβανική μειονότητα, έτσι, αλβανόφωνους. Δεν είναι τα Βαλκάνια εύκολα. Τα γνωρίζετε, είσαστε εμπειρότατοι δημοσιογράφοι και οι δύο. Είναι δύσκολη περιοχή, χρειάζεται μια προσοχή και κάθε φορά που κάποιος έχει μια δύναμη θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσει για καλό. Εμείς, αν δεν δεχτούμε τον όρο Μακεδονία, δεν το κάνουμε για κακό. Το κάνουμε για καλό της ελληνικής δημοκρατίας και του ελληνικού έθνους και της ειρηνικής συνύπαρξης στην περιοχή. Δεν το κάνουμε για καλό. Αν ο γείτον ή η γείτον θέλει να έχει τη Μακεδονία και μετά από 5 μήνες ή 5 χρόνια να μου ξαναβάλει το Μεγαλέξανδρο και ξανά στα βιβλία τη Χαλκιδική, μέσα στα βιβλία ότι εκείνη η Μακεδονία και εμείς είμαστε με πρωτεύουσα Θεσσαλονίκη, τότε τι θα πούμε στο λαό? Ότι σήμερα το 17 κάναμε λάθος και δεν προβλέψαμε? Όχι, θα πούμε ότι είναι περιφέρεια της ελληνικής επικράτειας, αφού είναι Μακεδονία. Μπαίνουν μέσα. Εντάξει τώρα, θα σας κατηγορήσει κάποιος λίγο πιο αριστερός από μένα ότι θέλετε να κάνετε εκπαιδευτική πολιτική και είσαστε, θέλετε να καταλάβουμε τη χώρα. Όχι. Δεν έχω κανένα τέτοιο σκοπό. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί ο γείτονας έχει αυτή τη δυνατότητα και δεν την έχω εγώ, δηλαδή. Αν αυτοί θέλουν να λέγονται Ελλάδα, καλώς ήρθανε να γίνει και
η 14η περιφέρεια. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Θα μπορούσε να γίνει. Ναι, γιατί δεν στηρίζουμε την οικονομία του. Αλλά να γίνει η Ελλάδα, αν το θελήσει η Ελλάδα ο ισχυρός. Όχι να το θελήσει ο αδύναμος, όταν σου λέω ότι στα βιβλία του. Μα ξέρετε, κύριε Καμένε, στις περιπτώσεις αυτές όμως, δεν μπορεί να πάμε στο διεθνές δίκαιο με ισχυρούς και ανίσχυρους. Γιατί άμα είναι έτσι, η Κύπρος θα πρέπει να χαθεί από το χάρτη. Γιατί είναι η ανίσχυρη στην προκειμένη περίπτωση. Και βάσει του διεθνούς δικαίου δίνουμε τη μάχη. Διότι ανήκει και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μισό νησί είναι. Είναι, μια κουτσουλίτσα είναι. Είναι σύνορα της Ευρωζώνης. Και επειδή, όπως πολύ σωστά λέτε, στη διεθνή πολιτική σκακέρα δεν μπορεί να σταθεί έτσι εύκολο ο ισχυρός, αλλά ο ισχυρός αυτή τη στιγμή είναι η Κύπρος. Και μην το ξεχνάμε αυτό. Διότι όταν ζητάμε εμείς την Κύπρο αποστρατικοποίηση και χωρίς αποστρατικοποίηση του νησιού δεν υπάρχει συμφωνία, αυτό ισχύει και δεν μας πιέζει κανένας για το αντίθετο. Δεν πρέπει να πιέζει κανένας. Να έρθω είναι σε σκληρό πληθυσμό της Ευρωζώνης. Είναι σύνορα της Ευρώπης. Να έρθω σε ένα τελευταίο θέμα, να έχετε την καλοσύνη. Αυτό της ΕΚΑΠ. Το θεωρώ πολύ σοβαρό. Είναι, ναι. Εδώ η κυβέρνηση, και εσείς δηλαδή, αφού είστε συγκυβερνήτη, νομίζω ότι κολλήσατε να προχωρήσετε στην εξυγίανση ή τουλάχιστον στο άνοιγμα των διαδικασιών για τη ΕΚΑΠ. Εδώ να πούμε στους ακροατές, μιλάμε για ένα σκάνδαλο το οποίο ήταν στην επικυβερνήσεω Σαμαρά. Τότε δεν ήτανε. Το 2007. Το 7, όχι πριν. Πιάσανε. Το 2007 επιβλήθηκε το. Το 9 νομίζω ήταν. Το 7 τους πιάσανε, το 9 μπήκε το πρόστιμο, το 13 πουλήθηκε σε ΚΑΠ. Γιατί τους πιάσανε για λαθρέα. Για λαθρεμπόριο. Για λαθρεμπόριο. Βεβαίως. Ναι. Και η διοίκηση ήταν διορισμένη από το κράτος, δεν ήταν από το δημόσιο. Το ελληνικό κράτος τότε, μέσω πρωθυπουργού, όπως λέει ο κ. Σαβίδη, κ. Σαμαρά, αυτός εκπροσωπούσε το κράτος. Είχε κάνει μια συμφωνία να αγοράσει την εταιρεία και θα υπάρχει μια ρύθμιση. Εικάζεται ότι. Εικάζεται. Είχε πει ότι θα. Τέλος πάντων, πέρα από αυτό, ήρθε μια τέτοια ρύθμιση πριν από καιρό. Δεν πέρασε στη Βουλή. Και σήμερα θα μείνουν στον δρόμο 150-170 άνθρωποι. Υπάρχει κίνδυνος να κλείσει η επιχείρηση. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν παίρνετε αυτή την πολιτική ευθύνη που σας αναλογεί. Γιατί να κλείσει. Δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, πρέπει σε μια δημοκρατία. Όσο γνωρίζει ο Δημήτρης Ακαμένος, που είμαι και νέος πολιτικός και έρχομαι από τον επιχειρηματικό χώρο για την ειδική πρωτοβουλία, πρέπει να είσαι δίκαιος προς όλους και να προστατεύεις τα συμφέροντα του ενός σε μια δημοκρατία και των πολλών, αλλά πόσο μάλλον του ενός. Δεν πρέπει να δικείς τον ένα. Εάν υπάρξει μια πιθανόν σε εισαγωγικά χαριστική ρύθμιση σε ένα, θα πρέπει να το κάνεις όλους, οριζόντια. Είτε σε αυτόν που έχει 500 ευρώ ισολογισμό, είτε σε αυτόν που έχει 500 εκατομμύρια. Η τροπολογία πάντως που έχει έρθει, η κυβέρνηση είχε πει ότι δεν είναι φωτογραφική για τις ΕΚΑΠ. Είναι για επιχειρήσεις που έχουν αντίστοιχα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή αποφάσισε το εφετείο, νομίζω, της Ξάνθης ότι δεν μπορεί να διαγραφεί το πρόστιμο και γι' αυτό, ναι, από ό,τι διάβασα τα νέα και εγώ, θα συγκληθεί την Πέμπτη Διοικητικό Συμβούλιο με ζήτημα θέμα την αναγκαστική πτώχευση. Ναι. Αυτό δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να απασχολήσει το ελληνικό δημόσιο, την ελληνική κυβέρνηση. Οπωσδήποτε ενδιαφερόμαστε για τους εργαζόμενους, όπως έχουμε κάνει και για τα λοιπάσματα στην περιοχή και για πολλές άλλες επενδύσεις στην περιοχή. Με την πολύ καλή επένδυση που όλοι την πολεμούσαν κάποια στιγμή του Πρίνου, που έχει δώσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας εκεί στη Πάσο, τέλος πάντων. Θα πρέπει να το προσέξουμε το ζήτημα. Απ' την άλλη, δεν μπορούμε να πούμε στην ελληνική δικαιοσύνη ότι λάθος αποφάσισε. Είναι ζήτημα του επενδυτού και μια συζήτηση πρέπει να γίνει μαζί του για το μέλλον της εταιρείας και για το κατά πόσο θα μπορούσε αυτό το πρόστιμο. Με κάποιο τρόπο. Όχι, όχι, δεν λέω για τη δικαιοσύνη, κύριε Καμένε. Εγώ λέω για την κοινοβουλευτική ρύθμιση σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, όταν έχεις μια μεγάλη εταιρεία, κοιτάς, την αφήνω να κλείσει ή κάνω κάτι. Αυτό λέω. Κοιτάτε. Τι είναι αυτό, κοιτάξτε, διαπλοκή, είναι αυτό που λέω. Μια μεγάλη εταιρεία είχαμε, για παράδειγμα, το Μαρινόπουλο, ο οποίος είχε 11.000 εργασίες, ναι, και κοντά στα 2 δισεκατομμύρια. Είχες κυβερνητική παρέμβαση. Υπήρχε κυβερνητική παράδοση, αλλά δεν χαρίσαμε κάτι. Έγινε ρήξη των χρεών, έγινε κούρεμα των 2.000 προμηθευτών. Ναι. Άρα, εδώ λέω το εξής. Έχουμε διαδικασίες αυτή τη στιγμή. Έχουμε την τραπεζική διοντολογία. Έχουμε λύσεις. Έχουμε εξοδικαστικό. Θα μπορούσε να υπάρχει μια ρύθμιση των χρεών, όχι και κούρεμα τόκων προς αυξήσεων και πολλά άλλα, όπως δικαίου το κάθε πολίτης. Mm-hmm. Θα μπορούσε η εταιρεία αυτή να κάνει έτσι τον εξοδικαστικό, να υπάρχει κυβερνητική. Αν θέλετε, ομπρέλα, ότι ναι, ρε παιδιά, δεν μπορούμε να έχουμε 170 οικογένειες ή 200 στον δρόμο, όπως δεν είχαμε 11.000 στο Μαρινόπουλο, δεν θέλουμε να έχουμε μεθαύριο, αλλά με δίκαιο και ισόνομο τρόπο και οριζόντια όπως κάνουν όλοι. Ωραία. Θα πρέπει να γίνει μια ρύθμιση των χρεών. Έστω και κούρεμα. Αν υπάρχει ένα, όπως ο εξοδικαστικός απαιτεί, ένα βιώσιμο πλάνο πενταετίας, το οποίο σου λέει ότι εγώ με αυτά τα χρήματα μπορώ να έχω βιώσιμη την επιχείρησή μου και να εξυπηρετώ το χρέος μου με τόσο το μήνα ή το χρόνο, το μήνα, τότε αν η κυβέρνηση και οι άνθρωποι, εμείς στην Υπουργή Οικονομικών, το κρίνουμε στόχο, μπορούμε και να κουρέψουμε και να ρυθμίσουμε το οποιοδήποτε χρέος, οποιαδήποτε επιχείρηση, όπως κάνουμε σε όλα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το σωστό πρέπει να γίνει. Ναι, ναι. Και όχι να ληφθεί απόφαση, διότι θα είναι ένα κακό προηγούμενο. Δεν το λέω για όχι φωτογραφική λέω απόφαση. Μα, δεν είναι δηλαδή, κακό να υπάρχουν φωτογραφικές αποφάσεις για οποιονδήποτε. Να σβήσει χρέη. Δεν γίνεται. Ναι. Και είδαμε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όταν αλλάζουν χέρια και τα χρέη τι γίνεται. Έχουμε τα χρέη των κομμάτων, τα οποία και αυτοί δεν τα ρυθμίζουν. Όλοι πρέπει να ρυθμίζουν για να είμαστε δίκαιοι προς τον πολίτη. Όταν ζητάς τον πολίτη έναν επαγγελματία που τώρα του κάνουμε 120 δόσεις, μια επιχείρηση που τη λέμε μπες στον εξοδικαστικό να σου κουρέψουμε πρόσημα από τις αξίσεις, να σου κάνουμε ρύθμιση των χρεών, να σου κουρέψουμε και το κεφάλαιο ναι. και του δημοσίου τα χρέη, ΙΚΑ, εφορία και των τραπεζών για να σε βιώσουμε. Για να διατηρήσουμε θέσεις εργασίας, δεν μπορεί να κάνουμε εξαίρεση σε κάποιον. Πάντως, εγώ να σας πω, κύριε Καμένε, εγώ δεν ούτε τον ξέρω τον κύριο Σαββίδη, ούτε απλώς λέω κάτι πολύ απλό. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει σε μια επιχείρηση του δημοσίου, η οποία είναι φεσωμένη μέχρι για να προχωρήσει σε αυτό, κάποιος του είπε, έλα, αλλιώς είναι κακός επιχειρηματίας. Δηλαδή, το ελληνικό κράτος μέσω των κυβερνήσεών του είπε, έλα, κάνε, θα ρυθμίσω, και τον πιάσανε κότσο δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση. Αυτό εγώ καταλαβαίνω. Νομίζω ότι αφήνεται να εννοηθεί κάτι τέτοιο στην αγορά. Ακούμε διάφορα. Δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες. Αλλά όποιος αγοράζει μια εταιρεία, όπως κάναμε εμείς όταν ιδιώτευα, κάνει ενδελεχή έλεγχο νομικό και οικονομικό, βρίσκει τις εκκρεμότητες εταιρείας και πάνω σε εκκρεμότητες διαπραγματεύεσαι ένα καλύτερο τίμημα. Έστω και ένα ευρώ ή τίποτα. Για να το αγοράσει, θα το εξηγιάνει. Άρα ο κάθε επενδυτής γνωρίζει τα ντεφό. Αν υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις ή κάποιες υποσχέσεις πολιτικές. Δεν το ξέρω. Μένει ο ίδιος να τις αποκαλύψει, διότι εδώ πέρα δεν μπορεί καταλάβατε, να έχεις δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν γίνεται να εξηγήσεις μια εταιρεία και να χαρίσεις και να κάνεις μηδέν ένα χρέος, το οποίο είναι ένα καταλογιστέν πρόστιμο. Διότι τότε όλοι θα παρανομούν και θα περιμένουν πολιτικά να λύσουν το θέμα τους για να κάνουν λαθρεμπόρια. Σαφές. Έτσι. Ναι, ναι. Καλά. Υπάρχει ο κανόνας δικαίου, ναι. υπάρχει ισονομία στο Σύνταγμα ή στη μεταχείριση. Άρα ας μπουν στη ρύθμιση όλοι αυτοί και νομίζω στον ένεχο τα είχαν. Που είχαν έρθει νωρίτερα, γιατί τους γνώριζα την υπόθεση, είχαν ενδιαφερθεί για την επένδυση, είχαν βρει τα νομικά προβλήματα και νομίζω είχαν αποσυρθεί. Μάλιστα. Εννοώ δηλαδή το ενδυνάμει πρόστιμο που θα έρθει ναι, σε κάποια ναι. χρόνια, το οποίο δεν μπορεί να το αποφύγει. Σας ευχαριστώ. Θα πρέπει να το γράψει το βιβλίο σου, δηλαδή, σαν υποχρέωση να το πληρώσει. Ωραία κουβέντα έγινε, βγάλαμε πράγματα. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Ο κύριος Δημήτρης Καμένος, βγάλαμε ειδήσεις μπόλικες νομίζω.